Στι φυλακέ Δομοκού, Μαλανδρίνου, Τρικάλων και Ελαιώνα θα εκτίσουν τι ποινέ του οι καταδικαστέντε στη δίκη τη εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Σύμφωνα με αστυνομικέ πηγέ, στι φυλακέ Δομοκού θα εκτίσουν 27 άτομα, μεταξύ των οποίων τα ηγετικά στελέχη πλην του Ματθεόπουλου, ο οποίο μεταφέρθηκε στι φυλακέ Μαλανδρίνου. Στην ίδια φυλακή μετήχθησαν επίση ο δολοφόνος του Παύλου Φίσαρου Ρουπακιά και ο συνοδηγός του το μοιραίο βράδυ Καζαντζόγλου αλλά και ο Γιάννη Άγκος. Οι υπόλοιποι πέντε άνδρες μεταφέρθηκαν στις φυλακές Τρικάλων και οι πόπορι θα εκτίσει στις γυναικείες φυλακές Ελαιών Αθηβών. Από τους 39 καταδικαστέντες Γιάννη Λαγός και Χρήστος Παπάς παραμένουν εκτός φυλακή. Για τον ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή, η Εισαγγελία του Αρίου Πάου διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το απόσπασμα τη καταδικαστική απόφαση ώστε να κινηθούν οι διαδικασίε για την άρση τη ασυλίας του. Όσον αφορά στο θεωρούμενο ω υπαρχηγό τη οργάνωση, ο δικηγόρο του ανέφερε ότι ο εντολέα του επέλεξε στην παρούσα φάση να μην εμφανιστεί. Η παράδοση των υπολείπων σε γενικέ γραμμέ εξελίχθηκε ομαλά. Αμέσω μετά την απόφαση, ο Νίκο Μιχαλολιάκο δήλωσε υπερήφανο που φυλακίζεται για τι ιδέε του και ότι η ιστορία θα τον δικαιώσει. Στη συνέχεια, συνοδεία σωματοδών οπαδών του και τη οικογένειά του μετέβη στη Γαδά με την κόρη του να βρίζει του δημοσιογράφου και τη σύζυγό του Ελένη Ζαρούλια να απειλεί να του χτυπήσει με το αυτοκίνητο. Ο Ηλία Παναγιώταρο πριν αναχωρήσει για τη Γαδά από τη Βιτίνα όπου βρισκόταν, ανήρτησε βίντεο στο διαδίκτυο στο οποίο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ελπίζει κάποιοι άλλοι να κάνουν τη δουλειά καλύτερα. Σύμφωνα με τη διαδικασία, όλοι οι φυλακιστέντε θα περάσουν στι φυλακέ 14 ημέρε σε καραντίνα λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Από του 7, που σύμφωνα με το δικαστήριο αποτελούν το Διευθυντήριο τη Χρυσή Αυγή, οι 6 έχουν καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθριξη και ένα σε 10. Οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτέ καταδικάστηκαν σε 6 ετής και 7 ετή για ένταξη, ωστόσο εξ αυτών 5 πήραν αναστολή μέχρι την έφεση. Συνολικά η έφεση είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα για 12 από τους καταδικαστέντες.